Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί σε ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, όπως επίσης εκεί μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο. Βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως σας είπα λοιπόν, και όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα διήμερο vlog. Σκεφτόμουν πάρα πολύ γενικότερα πώς να είναι αυτό το βίντεο. Εν τέλει αποφάσισα ό,τι προκύψει, παιδιά. Λοιπόν, γιατί σκεφτόμουν, επειδή σήμερα θέλω και αύριο να κάνω κάτι καθαριότητα στο σπίτι, σκεφτόμουν μήπως το έσπαγα σε διαφορετικά βίντεο. Αλλά εν τέλει λέω, ας κάνουμε ένα διήμερο vlog, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και να πούμε. Σήμερα λοιπόν, αυτά που σκοπεύω να κάνω είναι να πάω σίγουρα απέναντι στο σπίτι να κάνω κάποια καθαρίσματα. Σίγουρα το απόγευμα θα πάμε στη γυναικολόγο, θα μάθουμε επιτέλους παιδιά αν έχει φύγει κίστη ή όχι και τι παίζει με το υγρό στο δουλάσιο. Και σίγουρα αύριο θα κάνω τις υπόλοιπες καθαριότητες ό,τι δεν προλάβω να κάνω σήμερα. Οπότε θα σας πάρω σε όλα αυτά μαζί μου. Η μέρα μας ξεκίνησε υπέροχα με ένα κρουασανάκι, κλασικά. Και τώρα πίνω το μανστεράκι μου. Σήμερα πίνω αυτό εδώ πέρα με το μάγκο. Παράλληλα, κάθε πρωί το κάνω αυτό. Κουρασανάκι, μάνστερ και μετά, παιδιά, οργάνωση μέρας. Σας το έχω δείξει το Dream Big Planner, είναι το αγαπημένο μου, το λατρεύω. Σήμερα, παιδιά, θα γράψω τι θέλω να κάνω. Θα δω και αυτά που είχα σημειώσει από τις προηγούμενες ημέρες. Και θα τα κάνω, παιδιά, όλα. Με βολεύει πάρα πολύ αυτό το ημερολόγιο. Αν δεν έχετε ήδη δει το βίντεο που είχα κάνει για το ημερολόγιο αυτό, να πάτε να το δείτε οπωσδήποτε. Μου έχει λύσει τα χέρια. Οργανώνω λοιπόν λίγο τη μέρα μου, πίνω το μανστεράκι μου και τα λέμε απέναντι στο σπίτι. Ήρθα στο σπιτάκι μου, η ώρα είναι 1 και πάμε να ξεκινήσουμε δουλίτσα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με το μπάνιο, θέλω πρώτα να σας δείξω λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Λοιπόν, όπως μπαίνεις, βλέπεις έτσι την είσοδο. Εδώ πέρα το υπνοδωμάτιο δεν έχει αλλάξει κάτι. Βλέπετε εδώ πέρα το χαμό ακόμα. Λέω να σας αποκαλύψω και σε τι κατάσταση βρίσκεται η κουζίνα. Άλλωστε την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα θα έχουμε βίντεο με το Λιρόι επιτέλους. Την άλλη εβδομάδα μας είπαν θα έρθουν, άρα μόλις έρθουν και γίνει η τελική τοποθέτηση, τότε παιδιά θα έχουμε και το βίντεο άμεσα να ανέβει. Οπότε δείτε τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Όπως βλέπετε έχουν φτιαχτεί κάποια ντουλάπια. Έχουν στηθεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε από εδώ πέρα να δείτε τι άλλο έχουμε. Πρέπει να καθαρίσουμε οπωσδήποτε το ψυγείο, την κουζίνα. Εδώ πέρα είναι και άλλες κούτες για το... με τα πράγματα του Λιρόι. Και εδώ πέρα είναι το μπάνιο μας. Το οποίο βάφτηκε, παιδιά, χθες προχθές το τελευταίο χέρι. Οπότε σήμερα πρέπει να καθαρίσουμε τα πλακάκια και να βγάλουμε και τις ταινίες από πάνω που είχαν βάλει. Βλέπετε το πλακάκι έχει χάσει το χρώμα του. Από τα χρώματα, τα μπάζα, όλα αυτά τέλος πάντων, ό,τι έγινε. Οπότε σήμερα το σχέδιό μας είναι να κάνουμε τουλάχιστον το μπάνιο, το οποίο μας επήγει. Γιατί και εγώ δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σήμερα σας είπα πρέπει να πάω και στη γυναικολόγο. Οπότε ξεκινάμε με μπάνιο, το τελειώνουμε και μετά ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε θα κάνουμε. Θέλω σίγουρα να κάνω κουζίνα. Θέλω να κάνω ψυγείο. Θέλω να κάνω την εξώπορτα, αυτή εδώ πέρα. Γιατί δεν είναι σε άριστη κατάσταση, τα σκυλάκια την έχουν κάνει χάλια και θέλω σίγουρα να κάνω και τα παράθυρα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι έχω φέρει μαζί μου από καθαριστικά. Λοιπόν, έχω φέρει αυτό εδώ πέρα το κουβαδάκι, θα είναι το δεξί μου χέρι σήμερα, το πολυπαντικό για όλες τις χρήσεις, έχω φέρει το φέρι, θα με βοηθήσει πάρα πολύ, έχω φέρει το άζαξ, χαρτί κουζίνας, εννοείται, ένα βετέξ και ένα σφουγγαράκι. Και φυσικά ένα σουίφερ. Λοιπόν, στείνω τρίποδο στο μπάνιο και ξεκινάμε. Λοιπόν, σίγουρα ο φωτισμός μας δεν είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά μου, αυτόν έχουμε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, θέλω να βγάλω τις ταινίες, να κάνω το παραθυράκι,
με στεγνό καθάρισμα, γιατί δεν θέλουμε να λερώσουμε τον τοίχο, να το χαλάσουμε, γιατί είναι βαμμένος εκεί πάνω. Θα κάνουμε όλη αυτή την πλευρά και μετά θα πάμε από εδώ, μετά θα πάμε από εκεί και μετά θα πάμε απέναντι. Ωραία! Λοιπόν, όπου έχουμε μπρίζες και λοιπά, θα τα κάνω μόνο με πετέξ. Όπου δεν έχουμε μπρίζες, τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε με σουγκαράκι και μετά πετέξ. Οπότε, γεμίζω το κουβατάκι μου με νερό και θα βάλω λίγο υγρό για τα πιάτα σε πρώτη φάση. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι για κάποιο περίεργο λόγο από μικρό παιδάκι φοβάμαι πολύ τις σκάλες, αλλά σήμερα παιδιά θα ξεπεράσουμε αυτή τη φοβία μας. Λοιπόν, το παραθυράκι είναι πεντακάθαρο μέσα έξω. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε, παιδιά, με ένα σουγκαράκι να κάνουμε εκείνη την πλευρά. Και μετά θα το κάνω και με πετεξάκι στεγνό, έτσι με αυτό εδώ πέρα. Το πολυπαντικό το άζαξ. Για έτσι ωραία. Λοιπόν, οπότε θα βγάλω λίγο και εκείνη την ταινία που έχει μείνει στο πλάι και ξεκινάμε. Τελειώσαμε εκείνη την πλευρά από το σουγκαράκι, οπότε τώρα βρέπω καλά το πετεξάκι μου και θα βάλω καθαριστικό για όλες τις χρήσεις Άζαξ. Όπως βλέπετε, αυτή η πλευρά είναι πανέτοιμη. Έχει αρχίσει, παιδιά, να μου σχομυρίζει εδώ μέσα λουλούδια της λίμνης από το Άζαξ. Και πριν συνεχίσω με τις υπόλοιπες πλευρές, σκέφτηκα να κάνω το εξής. Όπως βλέπετε κάτω, το πάτωμα είναι χάλια. Έχει διάφορα σκουπίδια, έχει διάφορα μπάζα, ιδίως κάτω από το πλυντήριο γινόταν το απόλυτο χάος. Οπότε σκέφτηκα, σε πρώτη φάση θα σκουπίσω αυτά τα μπάζα, γιατί μετά θα τρέχουν νερά και λοιπά από τα πλακάκια που θα κάνω. Οπότε παιδιά, μην λασπώσουν και γίνουν χάλια, θα βγάλουμε πρώτα τα μπάζα έξω και μετά συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους τοίχους. Τώρα για τα δύσκολα σημεία θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο το έχω για τις γωνίες, για όλα τα δύσκολα σημεία τέλος πάντων, για να μπορώ να καθαρίσω τη σκόνη από πίσω. Η ώρα πήγε 2, παιδιά, και ακόμα είμαστε στα πρώτα στάδια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα προλάβω να κάνω σήμερα. Όταν δεν προλάβω σήμερα θα πάει αύριο και αν δεν προλάβω και αύριο, παιδιά, να τα τελειώσω, αυτά που θέλω θα το συνεχίσουμε και το Σάββατο. Σήμερα να σας πω είναι Πέμπτη. Λοιπόν, με το πινελάκι, παιδιά, κάναμε φοβερή δουλειά. Να σας δείξω πόσα μπάζα μαζέψαμε μόνο με το πινελάκι. Εδώ πέρα βλέπετε το φαράσι, έχει γεμίσει, παιδιά. Όλα αυτά ήταν χωμένα στις γωνίτσες. Δηλαδή, αν απλά τα παίρναμε με τη σκούπα όπως κάναμε στην αρχή, είχαμε κάνει μισή δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πλακάκια. Αλλά πριν συνεχίσουμε, δείτε λίγο τις γωνίες. Δείτε τι ώρα που έχουν καθαρίσει. Όλα εκεί πέρα από πίσω, παιδιά, γινότανε το χάος. Και εδώ πέρα ήταν χάλια. Τώρα με ένα σφουγγάρισμα πιστεύω θα λάμψει. Λοιπόν, τώρα έχω τελειώσει με 1, 2, 3 πλευρές. Δεν σας έδειξα όλα, γιατί okay, καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Τώρα μου έχει μείνει αυτή η πλευρά, η οποία είναι η δύσκολη. Και γιατί είναι δύσκολη, γιατί έχει μπρίζες, φώτα, καλώδια, τέτοια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα αποφύγουμε. Οπότε θα στεγνώσω πάρα πολύ καλά το σουγκαράκι μου και θα κάνω γύρω-γύρω. Δεν θα πλησιάσω καθόλου στα καλώδια και ο Θεός βοηθός. Τελείωσα τα πλακάκια επιτέλους. Επιτέλους και η ώρα είναι 3:40. Δεν το λες και πολύ καλά χρονικά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω σίγουρα σήμερα είναι την ντουζιέρα, το πάτωμα, γιατί είναι χάλια
Λοιπόν, και αν προλάβω ένα σφουγγάρισμα και αν προλάβω και το πλυντήριο απ' έξω γύρω-γύρω. Θα δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα, γιατί σας λέω με πιέζει χρονικά το ότι θέλω να κάνω μπάνιο, να φάω και να πάω στο γυναικολόγο. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με την ντουσιέρα. Κάπου εδώ στη μέση βλέπω ότι έχει ακόμα λάσπες, έτσι, χώματα κλπ. Οπότε, μάλλον θα το κάνω στο χέρι. Εν τω μεταξύ, δεν έχω και τηλέφωνο εδώ πέρα, γιατί δεν θα κρατήσουμε τη βρύση αυτή που έχει. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα ρίχνω νεράκι με το κουμπαδάκι μου, γιατί δεν έχω τηλέφωνο. Θα χρησιμοποιήσω το υγρό για τα πιάτα και θα βάλω με την ψυχή μου, παιδιά. Και θα το τρίψω στο χέρι με το σφουγγάρι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να φτάνω μόνο. Και αφού έχω καθαρίσει την ντουσιέρα και έφεξε, παιδιά, το χρώμα, πραγματικά βλέπετε το χρώμα το αληθινό, θα κάνω και το πεζουλάκι με ένα βελτσάκι για να μην βγάλουμε νερά έξω. Λοιπόν, έφερα καταρχήν τη σφουγγαρίστρα, την έχω αφήσει απ' έξω και πάμε να κάνουμε πρώτα το πλυντήριο από πίσω, να κάνουμε ένα σφουγγάρισμα κάτω από το πλυντήριο, μετακινούμε το πλυντήριο, καθαρίζουμε το πλυντήριο της άλλης πλευρές και μετά κάνουμε και το πάτωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε ιδιαίτερως προσεκτική, γιατί εδώ πέρα έχει καλώδια, έχει διάφορα. Θα το κάνουμε όσο πιο στεγνό σφουγγαράκι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει, το λες και καινούριο από πίσω το πλυντήριο πλέον. Τέλειο. Και ώρα να σφουγγαρίσουμε την περιοχή πίσω από το πλυντήριο. Ας ξεκινήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι τρομερή διαφορά, τη βλέπετε και μόνοι σας. Λοιπόν, καθαρίζω λοιπόν και αυτή την πλευρά του πλυντηρίου για να το κολλήσουμε πίσω. Όπως βλέπετε, το μετακίνησα όσο πιο μέσα μπορούσα. Είναι και πολύ βαρύ, οπότε δεν μπορώ να το βάλω ακριβώς εκεί που πρέπει. Θα το κάνει ο Κώστας. Απλά το έβαλα μέσα ίσα για να μπορώ να κάνω γύρω-γύρω, τέλος πάντων, να τελειώσω σήμερα με το μπάνιο. Λοιπόν, μαρμένη αυτή η πλευρά του πλυντηρίου, η μπροστά, η από πάνω, και τελειώνουμε, παιδιά, με ένα σφουγγαρισματάκι και τέλος για σήμερα. Μας πιέζει και ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και το πλυντήριο έγινε καινούριο. Το βλέπετε, παιδιά, πεντακάθαρο. Ώρα λοιπόν για το σφουγγάρισμα. Βλέπετε εκεί πέρα το χρώμα του πλακακίου του πατώματος και βλέπετε εδώ πέρα πώς έχει γίνει, παιδιά, από τα μπάζα, τις μπογιές και όλα αυτά. Πάμε να το κάνουμε, παιδιά, να λάμψει. Η ώρα είναι 5 παρα 20 και τελειώσαμε! Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Δείτε πάτωμα! Είχα ξεχάσει πόσο τέλειο ήταν το πλακάκι. Οπότε τώρα, παιδάκια, κλείνω το σπίτι, πάω απέναντι να κάνω ένα μπάνιο, να φάω και τα λέμε με τα παιδιά μου, γιατί βιάζομαι πάρα πολύ. Ήρθα σπίτι, παιδιά, και πριν κάνω μπάνιο μου σπάσε τη μύτη το φαΐ, οπότε δεν μπορούσα να αντισταθώ, θα φάω πρώτα και μετά μπάνιο. Να σας δείξω το φαγάκι, είναι τέλειο. Έχουμε σουφλέ λοιπόν. Έχει μέσα μανιτάρια, τυριά, ένα σωρό, ζαμπόν, μπέικον, τα πάντα όλα, τέλος πάντων. Οπότε τρώω και τα λέμε, παιδιά, πιο μετά το μπάνιο, όταν θα πάω πλέον στη γιατρό. Καλή μου επιτυχία, παιδιά, να πάνε όλα καλά, ευχηθείτε, να έχει φύγει κίστη, να μην έχουμε τίποτα. Να γλιτώσουμε το χειρουργείο, γιατί τώρα δεν είμαστε για τέτοια.
Οπότε, παιδάκια, τα λέμε μετά. Much, much, much later. Επέστρεψα από τη γυναικολόγο και, παιδιά, έχουμε τέλεια νέα. Η κύστη εξαφανίστηκε. Τέλειο νέο. Το υγρό στο δουγλάσιο εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε ούτε σταγόνα. Για το υγρό στο δουγλάσιο μου είπε ότι πράγματι την τελευταία φορά η ποσότητα του υγρού που είδε δεν την έχει ξαναδεί ποτέ, αλλά μάλλον ανέβηκαν τα ιστρογόνα λόγω της κύστης και γι' αυτό, λόγω της κύστης δηλαδή, υπήρχε τόσο πολύ υγρό. Επίσης μου είπε ότι τις προηγούμενες φορές που έβρισκα υγρό στο δουγλάσιο ήταν καθαρή σύμπτωση, δηλαδή πήγαινα πάντα σε περιόδους ορυξίας στη γυναικολόγο. Οπότε, παιδιά μου, τέλος τα άγχη, όλα πήγανε τέλεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γλιτώσαμε έτσι ένα χειρουργείο. Είμαι πολύ χαρούμενη, αλήθεια. Ξεμπερδέψαμε, παιδιά, τέλος αυτό το θέμα. Τώρα του χρόνου πάλι πάμε σε γυναικολόγο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σας αφήσω τώρα, θα φάω κανένα ξηροκάρπι έτσι να το γιορτάσω. Και θα τα πούμε αύριο με νέο μανστεράκι. Πήγα σήμερα σούπερ μάρκετ και πήρα μερικά μάνστερ. Θα σας τα δείξω αύριο το πρωί, παιδιά, γιατί τώρα βαριέμαι να σηκωθώ από την καρέκλα, από την πολυθρόνα. Λοιπόν, οπότε τα λέμε αύριο το πρωί με νέο μανστεράκι και έχουμε πολλές δουλίτσες να κάνουμε απέναντι στο σπίτι. Θέλω σίγουρα να κάνουμε ψυγείο, θέλω σίγουρα να κάνουμε κουζίνα και αν προλάβουμε θα κάνουμε και πόρτα, εξώπορτα, να την καθαρίσουμε μέσα έξω και παράθυρα. Ελπίζω να τα προλάβω όλα, γιατί το απόγευμα έχω οδοντίατρο. Θα πάω να κάνω έναν απλό καθαρισμό και να ζητήσω να μου βγάλει ένα αρθικάκι για την κάτω... μασέλα? Πώς θα την πω? Για την κάτω γνάθο. Επειδή μου έχει κάνει ένα σπασματάκι ο νάρθικας που έχω τώρα. Και άμεσα πρέπει να σας γυρίσω βίντεο, story time, με την ορθοδοντική. Το ξέρω, παιδιά, το έχω χέσει το θέμα τελείως. Σας το χρωστάω πάρα πολύ καιρό, αλλά θα το κάνω άμεσα. Αυτά για σήμερα. Καληνύχτα και τα λέμε αύριο. The next day. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα σήμερα είναι Παρασκευούλα. Να σας πω ότι έχω ξυπνήσει από τις 8. Κατά τις 9 και κάτι μας φέραν από το Λιρόι τα κομμάτια εκείνα που μας αντικατέστησαν. Οπότε, παιδιά, την άλλη εβδομάδα τελειώνει η κουζίνα, επιτέλους. Άνοιξα την καμερούλα τώρα, πριν κατέβω κάτω. Γιατί, παιδιά μου, σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτό που πήρα χθες από το σούπερ μάρκετ. Από ένα βασιλόπουλο το πήρα, από το Λαγωνίσι συγκεκριμένα. Νέα γεύση, πρώτη φορά τη φέρνουνε. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, πήρα πάρα πολλά, γιατί τον τελευταίο μήνα ψάχνω να βρω ούλτρα και δεν βρίσκω, που είναι τα αγαπημένα μας. Οπότε, αναγκαστικά τώρα πήρα διάφορα, πήρα αυτό. Πήρα το άλλο το μαύρο με τα γαλάζια γράμματα, αυτό το πήρε ο Κώστας σήμερα, δεν ξέρω τι γεύση έχει. Και πήρα και μερικά μάγκο. Λοιπόν, να δούμε τι γεύση έχει αυτό στα γρήγορα. Λέει ότι είναι, έχει τα κλασικά που έχει πάντα και λέει ότι έχει μέσα πορτοκάλι, μήλο, βατόμουρο, κεράσι, γκουάβα, ανανάς, φρούτο του πάθους. Λοιπόν, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζεται να γίνει το νέο αγαπημένο μου. Λοιπόν, ροζάκι είναι. Μυρωδιά. Ναι, είναι έτσι πορτοκαλοροζ. Για να δούμε. Για να δούμε. Παράλληλα ανεβάζω και βίντεο, το αυριανό που θα δείτε, το vlog στο Λιρόι. Οπότε, όταν λέω το αυριανό που θα δείτε για εμένα τώρα, για την παρούσα φάση, εσείς θα το έχετε ήδη δει. Ωραία μυρίζει. Οπότε μόλις ανέβει το βίντεο θα πάμε απέναντι. Ιδιαίτερη γεύση. Πολύ ιδιαίτερη γεύση. Νομίζω το βατόμουρο είναι πολύ έντονο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Δεν είναι τα αγαπημένο μου σίγουρα. Είναι κατηγορίας μάγκο, κατηγορίας έτσι με φρουτάκι κλπ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάλι καλά, πήρα πολλά. Μ' αρέσει, θα το πίνω. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι είμαι χαρούμενη από χθες, παιδιά, για τη γυναικολόγο που ξεμπερδέψαμε με αυτό το θέμα. Και να σας πω, παιδιά, κάτι που ξέχασα να σας πω χθες. Το ότι ξεμπερδέψαμε με γυναικολόγο δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με γιατρούς. Γιατί εγώ είχα μια κρυφή ελπίδα μέσα μου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα με τη γυναικολόγο. Αφού όλα είναι καλά όμως γυναικολογικά, η κοιλιά γιατί παραμένει τεράστια? Μάλλον πρέπει να πάω σε γαστρεντερολόγο. Οπότε τον άλλο μήνα
που θα είμαι καλύτερα οικονομικά, μάλλον θα πάω σε γαστρεντερολόγο, παιδιά, να δούμε τι είναι. Οπότε, παιδιά, τα vlog, τα ιατροβλογ συνεχίζονται, δεν τελειώνουν εδώ, δυστυχώς. Τα λέμε μετά στο σπίτι με νέα καθαρίσματα. Σήμερα θα θέλω να κάνουμε παράθυρα και πόρτα, φούρνο και ελπίζω να μπορώ να κάνω το ψυγείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο γεμάτο με κούτες και ξύλα δίπλα και φοβάμαι να τα μετακινήσω, μην κάνω καμιά βλακεία. Οπότε θα δούμε, τέλος πάντων, ό,τι προλάβουμε σήμερα, παιδιά. Οπότε τα λέμε μετά. Ήρθα λοιπόν στο σπίτι, η ώρα είναι 2 παρατέταρτο, άργησε πάρα πολύ να ανέβει το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα καθαρίσματα για σήμερα, θα κάνουμε ένα κολπάκι στο πλυντήριο. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μαγειρική σόδα, οπότε θα τη βάλουμε αντί για απορρυπαντικό και θα βάλουμε το πλυντήριο στους 60. Λοιπόν, το βάζω στους 60, ας πούμε σε αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα και ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε για να καθαρίσει το πλυντήριο εσωτερικά, λοιπόν. Χρειάζεται να το κάνεις πότε-πότε, οπότε είπα να το κάνω τώρα. Οπότε απ' έξω είναι καθαρό το πλυντήριο, από μέσα είναι καθαρό. Τα λάστιχα, τα γύρω-γύρω τα έχουμε κάνει με χλωρίνη, οπότε πανέτοιμο το πλυντήριό μας. Λοιπόν, τώρα πριν ξεκινήσω, παιδιά, τις δουλειές και επειδή κοντεύω να λιποθυμίσω από την πείνα, έχω φέρει, είπα να μην φάω από τώρα μεσημεριανό, να το φάω πιο μετά. Έχω φέρει λοιπόν αυτό εδώ πέρα, είναι στρούντουλ με γέμιση μήλο και κανέλα και έχω πάρει επίσης και αποφέδων αυτό το μηλοπιτάκι. Σας τα είχα δείξει νομίζω σε ένα haul. Οπότε θα τα φάω, να πάρω δυνάμεις και θα ξεκινήσουμε. Έφαγα, παιδιά, και είμαι άλλος άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, σας κάνω και ένα γρήγορο update, γιατί έχω ξεχάσει να σας πω κάποια πολύ βασικά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, η παραγγελία μας έρχεται σήμερα, θα τη φέρει ο Κώστας. Γυρνώντας από τη δουλειά, θα έρθουμε την τραπεζαρία. Δεν τη στείλουμε ακόμα, εννοείται, θα την αφήσουμε στους κούτες. Είναι μια μεγάλη τραπεζαρία γυάλινη, η οποία κλειστή είναι ένα 20, ανοιχτή γίνεται ένα 80, κάτι τέτοιο. Έχει 6 καρέκλες, όπως τη θέλαμε τέλος πάντων, είναι τέλεια, θα τη δείτε και θα πάθετε την πλάκα σας σε επόμενο βίντεο όμως, γιατί τώρα δεν έχουμε χώρο και θα την αφήσουμε απλά κάπου με τις κούτες. Λοιπόν, δεύτερο update, έχουν μπει τα κλιματιστικά και το σπίτι, παιδιά, έχει γίνει φούρνος, τα βάλαμε την πρώτη μέρα να δουλέψουν και από τότε το σπίτι καίει, δηλαδή τώρα είμαι με κοντομάνικο, βλέπετε. Λοιπόν, να σας δείξω το πρώτο κλιματιστικό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο. Το έχουμε βάλει δίπλα από το παράθυρο, μέσα στο σαλόνι κουζίνα. Λοιπόν, είναι απολυρώη, πάρα πολύ οικονομικό, έχει και wifi, πάρα πολύ αθόρυβο, είναι τρομερό, παιδιά. Και εδώ βλέπετε το δεύτερο κλιματιστικό, ολόιδιο και τα δύο είναι 12. Και αυτό από το λιρώη, το ίδιο πράγμα, είναι τέλεια, παιδιά. Και τρίτο update, σήμερα ήρθαν από το λιρώη, όπα, αυτό πρέπει να το δείτε. Δείτε εδώ ένα κεφαλάκι. Ρουλάκι μου. Ρουλάκι. Ρουλίνι. Ζουζούνι. Ομορφάκι. Αυτό το φατσούλι θα βλέπω, παιδιά, κάθε μέρα από το παράθυρο. Όποτε ξέρει ότι είμαι εδώ πέρα και με ακούει ιδίως να μιλάω, πηδάει και μας βλέπει. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ήρθανε σήμερα από το Λιρόι, μας φέρανε τα κομμάτια τέλος πάντων εκείνα που μας αντικατέστησαν. Οπότε μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε και την τοποθέτηση της κουζίνας. Επίσης, τη Δευτέρα που μας έρχεται, σήμερα είπαμε είναι Παρασκευή, θα μας έρθει, θα μας γίνει μάλλον η τοποθέτηση του μπάνιου. Όλα τα πάντα. Οπότε, παιδιά, σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καθαριότητες όμως τώρα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από το ψυγείο. Το βλέπετε εδώ πέρα. Το έχουμε τοποθετημένο εδώ πέρα προσωρινά. Εδώ πέρα έχουμε αυτά τα ξύλα, τα έβαλα προσωρινά να κουμπάνε στον τοίχο. Έβγαλα το ψυγείο από την πρίζα. Και πάμε να το δούμε πώς είναι. Λοιπόν, από μέσα θα το καθαρίσω σήμερα, δεν ξέρω αν θα το κάνω απ' έξω. Λοιπόν, αν μπορώ να το μετακινήσω θα το κάνω, νομίζω ελαφρύνε. Λοιπόν, το έχω βγάλει από την πρίζα, μέσα είναι έτσι. Το βλέπετε. Λοιπόν, θα τα βγάλουμε όλα ό,τι βγαίνει, να το καθαρίσουμε, να τα σαπουνίσουμε καλά και να τα ξαναβάλουμε. Τα καροτάκια θα μείνουν εδώ πέρα προσωρινά, αυτά εδώ πέρα θα φύγουν, τα πορτοκάλια. Και εδώ πέρα είναι η κατάψυξη.
τη βλέπετε. Θα τα καθαρίσουμε όλα τα σιρταράκια. Πιστεύω θα βγαίνουν κιόλας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έτσι είναι μέσα το ψυγείο μας τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα έχει κάτι βρωμίτσες. Πιο πολύ τα ραφάκια ήταν χάλια και ο πάτος. Λοιπόν, και εδώ μια χαρά είναι. Καθαριστή εννοείται. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα να πλένουμε τα εσωτερικά τμήματα του ψυγείου και μετά θα κάνουμε το ψυγείο το υπόλοιπο. Στο μεταξύ έχω αφήσει ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου να ερίζεται, γιατί ήταν πολύ καιρό κλειστό. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να πλένουμε τα parts 1-1 εδώ πέρα στην ντουζιέρα. Και πάμε. Παιδιά, εσείς μπορεί να τα είδατε σε fast forward, αλλά 20 λεπτά μου πήρε να τα καθαρίσω. Είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο ακόμα, δεν έχουμε βάλει τη βρύση εντός αγωγικών. Αυτό για το υδρομασάζ που σας έχω δείξει στο Inox. Δεν το έχουμε βάλει ακόμα, οπότε μου βγήκε ο κόλος πραγματικά. Λοιπόν, τα έβαλα εδώ πέρα να στραγγίξουν λίγο, να φύγουν τα πολλά. Και τώρα πάμε στο ψυγείο. Έχω στραγγίξει πάρα πολύ καλά το σφουγγαράκι μου και πάμε να κάνουμε γύρω-γύρω. Θα αποφύγουμε τα σημεία που έχει τρύπες, που έχει τα μακρουλά, τέλος πάντων, τα περίεργα, ό,τι έχει να κάνει με ρεύμα. Θα κάνουμε τα υπόλοιπα μέρη και μετά εκείνα τα σημεία θα τα κάνουμε με ένα πετεξάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω. Τελειώσαμε με το πάνω μέρος του ψυγείου, μας μένει η κατάψυξη, αλλά πριν πάμε στην κατάψυξη σκέφτηκα να στεγνώσουμε λίγο εδώ πέρα τα parts του ψυγείου και να τα βάλουμε μέσα, γιατί ανυπομονώ να τα δω ωραία έτσι τοποθετημένα καθαρά. Οπότε τα στεγνώνω και πάμε να τα βάλουμε. Α, εντάξει, πανεύκολο παιδιά. Λοιπόν, πάνω θα βάλω αυτό εδώ πέρα που έχει και το καπάκι. Λοιπόν, και έχουμε και δύο θήκες σαυγών. Δεν έχω ιδέα που θα τις βάλω, που θα με εξυπηρετεί. Σε πρώτη φάση και προσωρινά βάζω μία πάνω και μία ακριβώς από κάτω και όταν έρθει η ώρα παιδιά και μπούμε και φέρω τα ψώνια θα δούμε πώς θα τα φτιάξουμε τότε. Αλλά νομίζω πάνω κάτω εδώ πέρα θα με βολεύει πάρα πολύ να έχω τα πουλάκια μου. Έτοιμο λοιπόν το ψυγείο. Παιδιά μου σκομυρίζει, είναι πεντακάθαρο και τέλειο. Και αφού τελειώσαμε με το ψυγείο, σειρά έχει κατάψυξη. Άδειασα την κατάψυξη, έβγαλα τα συρτάρια. Πάω να τα πλύνω και επανέρχομαι εδώ πέρα να την καθαρίσουμε. Έτοιμη και η κατάψυξη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πόρτα της κατάψυξης τώρα. Απ' έξω. Έτοιμη και η πόρτα της κατάψυξης. Έχουν μείνει μονάχα αυτό και αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, που δυστυχώς έχει γρατσουνιά, κάτι τέτοιο. Αυτό δεν φεύγουνε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και τις υπόλοιπες πλευρές του ψυγείου, ώστε μετά να το βάλουμε στην πρίζα. Λοιπόν, μετά από άπειρο ξεσκόνισμα πάνω από το ψυγείο, η κατάσταση είναι έτσι. Το έκανα με σουίφερ για να φύγουν τα μπάζα και όλα αυτά που είχε εδώ πέρα και χώματα. Το καθαρίζω λοιπόν πρώτα με σφουγγαράκι, μετά με βετέξ και σας το δείχνω το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει παιδιά, η πλήρης μεταμόρφωση, όπως βλέπετε, έλαμψε. Για να σας προλάβω, αυτό εδώ πέρα νόμιζα και εγώ ότι είναι μαγνητάκι, τελικά δεν ξέρω τι είναι, είναι πολύ καλά κολλημένο και δεν βγαίνει με τίποτα, οπότε το αφήνω εδώ πέρα και βλέπουμε. Λοιπόν, πίσω πλευρά ψυγείου, πρώτη φορά καθαρίζω, δεν έχω ιδέα πώς την κάνουνε. Σίγουρα μάλλον δεν θέλει νερό, οπότε ξεκινάμε με ένα σουίφερ να πάρουμε όλη τη σκόνη να φύγει και μετά με ένα πολύ στεγνό πανάκι βετέξ θα το περάσουμε να γυαλίσει. Πάμε παιδιά. Φου. Ωρε φίλε τι βγαίνει. Εν τω μεταξύ όλη η σκόνη έχει πάει από πίσω πλέον, στο πάτωμα και έχει εξαφανιστεί το πλακάκι,
Οπότε λέω, αφού τελειώσουμε εδώ πέρα και την άλλη πλευρά την τελευταία, να τραβήξω τελείως το ψυγείο, να σκουπίσω από κάτω, να μην μένουν έτσι τα χώματα και όλα αυτές οι λάσπες. Και μετά να καθαρίσουμε και το καλώδιο που ακουμπάει κάτω, να είναι πεντακάθαρο. Και μετά, παιδιά, το βάζουμε και στην πρίζα. Λοιπόν, το ψυγείο από πίσω είναι τέλειο. Το καθάρισα και αριστερά. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται κάτι, είναι πεντακάθαρο. Και εδώ βλέπετε τη βρώμα που υπάρχει πίσω από το ψυγείο. Όλη αυτή η βρώμα βρισκόταν πάνω ακριβώς από το ψυγείο, οπότε θα τα σκουπίσω όσο μπορώ, τέλος πάντων, γιατί είναι οι κούτες εκεί πέρα και δεν θέλω να τις πειράξω. Και μετά, παιδιά, θα μεταφέρουμε το ψυγείο στη θέση και θα το βάλουμε στην πρίζα αφού καθαρίσουμε το καλώδιο. Και έφτασε η ώρα, παιδιά, να κάνουμε την κουζίνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 4. Μας έχει πάρει πολλές ώρες το ψυγείο τελικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβω να τελειώσω σήμερα. Θα κάνουμε ό,τι προλάβουμε και τα υπόλοιπα, παιδιά, σε άλλη ημέρα, σε άλλο vlog. Τώρα θα ξεκινήσω ό,τι προλάβω με την κουζίνα. Πεινάω εντωμεταξύ τρελά, αλλά τέλος πάντων. Πολύ καθαρός μου φαίνεται, παιδιά. Απλά πράγματα θα έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε τα βγάζω αυτά και επανέρχομαι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν φαίνεται τίποτα. Προσπάθησα να φέρω κοντά την κάμερα, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Να σας πω ότι είναι πολύ καθαρός, πραγματικά. Απλά εγώ τώρα, επειδή είμαι εξαναγκαστική, θα το περάσω λίγο με τη μαλακή πλευρά. Έχω δει ότι το κάνουν και με σειρματάκι, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ φοβάμαι να το κάνω αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω πώς είναι η κουζίνα απ' έξω, γύρω-γύρω. Την καθαρίζουμε και σας δείχνω και το μετά. Ουσιαστικά απ' έξω είναι βρώμικο, μέσα ήταν πεντακάθαρο. Και απ' έξω έχει γίνει έτσι γιατί πολύ απλά έχουμε το θέμα με τα μπάζα, με τα βαψίματα και όλα αυτά, τέλος πάντων, έχει γίνει λίγο χάλια. Οπότε πάμε να τη γυαλίσουμε και σας δείχνω το μετά. Η πρώτη βροχούλα, παιδιά, στο σπίτι μας. Ακούστε. Τι ωραία. Στο μεταξύ εγώ καθαρίζω την κουζίνα και τώρα που ξεκίνησε να βρέχει, πάνω έρθω στο παράθυρο να δω λίγο έξω, είναι τέλεια. Συνεχίζω λοιπόν με την κουζίνα για να σας τη δείξω. Και ειδού η κουζίνα, λοιπόν, πεντακάθαρη. Καθαρή ήταν, να σας πω την αλήθεια. Απλά είχε λίγες σκόνες από τα μπάζα. Και από πίσω, παιδιά, την έκανα με τον ίδιο τρόπο με το ψυγείο. Σουίφερ πρώτα και μετά ένα στεγνό πανάκι. Να σας πω επίσης ότι το πλυντήριο έχει τελειώσει εδώ και πολλή ώρα, μάλλον πολλές ώρες. Έχει γίνει τέλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε, αλλά έχει λάμψει. Κάπου εδώ, λοιπόν, θα τελειώσει το βλογκάκι αυτό. Δεν έχω ιδέα πόσο έχει βγει, αν έχει βγει μεγάλο, μικρό κλπ. Θα προσπαθήσω να κόψω και να ράψω όσο πιο πολύ γίνεται, για να μην βγει υπερβολικά μεγάλο. Τώρα εγώ θα μαζέψω σιγά σιγά εδώ πέρα τα καθαριστικά μου, να τα βάλω εκεί πέρα που τα φυλάω. Θα κλείσω φώτα και θα φύγω, θα πάω σπίτι να φάω και σήμερα φουφλέ, παιδιά, και μετά θα πάω οδοντίατρο. Οπότε νομίζω κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο έτσι σημαντικό να σας δείξω. Οδοντίατρο πάω για ένα καθαρισμό, απλά τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Όπως επίσης εκεί μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!